Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Ποιο ακριβώς είναι το θέμα? Το θέμα είναι πώς μπορεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και μπορεί πάρα πολύ εύκολα μέσα από τη δικαστική οδό, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που οι τράπεζες, η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία πάνε να του πάρουν τα ακίνητα, με τον ίδιο τρόπο να τους σταματήσουμε και εμείς. Γιατί απλά τους έχουμε πιάσει να έχουν κάνει μια απάτη σε βάρος μας, τεράστια, και με βάση αυτή την απάτη να πάνε να μας πάρουν όλη την ακίνητη περιουσία, την ιδιωτική ακίνητη περιουσία. Γιατί την κρατική ήδη με το χρέος που έχουν φορτώσει στη χώρα προσπαθούν τώρα να τη ξεπουλήσουν. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο καταναλωτής, γιατί όλοι εμείς καταναλωτές είμαστε ελάχιστα πληροφορημένοι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό κάνουμε εμείς, ενημερώνουμε τον κόσμο. Και φυσικά, επειδή αυτό το οποίο κάνουμε κατεδαφίζει αυτό το σάπιο το οποίο έχουν στήσει όλοι οι πολιτικοί τα τελευταία 40 χρόνια, γι' αυτό και δεν μας δίνουν βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν μας πειράζει, και στην κατοχή, πόρτα-πόρτα και πρόσωπο με πρόσωπο γινόταν η αντίσταση. Κατοχή έχουμε και τώρα. Γερμανοί κυβερνάνε από πάνω. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι οι τράπεζες τελικά ή είναι οι κυβερνήσεις που στηρίζουν αυτές τις τράπεζες? Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι οικονομικό. Εντάξει, και όταν λέω δεν είναι οικονομικό, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Γιατί όταν όλοι οι προϋπολογισμοί φανερώνουν ότι τα έσοδα του κράτους είναι παραπάνω από τις δαπάνες, χωρίς να υπολογίζουμε τόκους και χρεολύσια, και μιλάμε από το 1974 μέχρι σήμερα, από πού ως πού να δανείζεται το κράτος και να έχουμε φτάσει σε αυτό το χρέος? Άρα τα λεφτά τα οποία έχουν δανειστεί δικαιολογούν, γιατί όλοι οι πολιτικοί, αν τους πάρουμε έναν-έναν και βάλουμε τις προλογικές δηλώσεις κάτω, εκεί θα δούμε ότι όλες οι προλογικές δηλώσεις δηλώνουν εισοδήματα πολύ λιγότερα από την περιουσία που έχουν αποκτήσει. Πού τη βρήκανε λοιπόν? Τα λεφτά που δανείστηκε, εντός αγωγικών, το δανείστηκε το κράτος για να αποκτήσουν αυτή περιουσιακά στοιχεία.